Να αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα και πάμε να καλησπερίσουμε στο δελτίο μας τον κύριο Δήμο Τουλκίδη, είναι ιδιοκτήτης καταστήματος εστίασης Ψαράκη στο λιμάνι της Καβάλας. Καλησπέρα κύριε Τουλκίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα στο διαδέθος. Λοιπόν, καθώς το εστιατόριο λοιπόν Ψαράκη, κύριε Τουλκίδη, φαίνεται πως διοργανώνει αύριο, ημέρα Παρασκευή, ένα γκαλά μένιου συγκεκριμένα με εκλεκτό σεφ, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, τον Απόστολο Αλτάνη, έτσι. Ναι, ήρθε η ώρα να συστήσουμε επισήμως πια στην Καβάλα τον consultant chef μας από το 2019 στο Ψαράκι. Η τύχη μας έφερε να μπορούμε να συνεργαστούμε με έναν chef του επίπεδου του Απόστολου εδώ και 5-6 χρόνια, το 18 τέλος περίπου ξεκινήσαμε και είπαμε να το γιορτάσουμε ξεκινώντας το καλοκαίρι με ένα εντυπωσιακό event τόσο με τον Απόστολο Αλτάνη, ο οποίος είναι ένας διεθνούς φήμης σεφ και μάλιστα ο περισσότερο πολυβραβευμένος με σκούφους στη Βόρεια Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά είναι ένας πολύ ταπεινός και ήσυχος άνθρωπος και δεν είναι από αυτούς τους σεφ τους τηλεοπτικούς που τυχόν τους ξέρουμε με την πρώτη ματιά. Αλλά λίγο ψάξιμο στην ιστορία του στο δίκτυο και θα εντυπωσιαστείτε. Μπορέσαμε λοιπόν να τον κλείσουμε για αυτή τη μέρα, την Παρασκευή, αύριο το βράδυ και ήδη έχουμε ετοιμάσει ένα εντυπωσιακό μενού από τα χέρια του και βέβαια μαζί του θα είναι και ένα κόσμημα εινοποιείο της περιοχής μας, η Βιβλία Χώρα. Και όπως το λέτε τώρα κύριε Τουλκίδη, όντως θα υπάρξουν πάρα πολύ ωραία προϊόντα και φυσικά πιάτα τα οποία θα σερβιριστούν και θα γευματίσουν όσοι φυσικά παρευρεθούν με την σφραγίδα και την υπογραφή του εκλεκτού φυσικά σεφ, όπως τονίσατε, του Απόστολου Αλτάνη, έτσι. Ο Απόστολος Αλτάνης είναι αυτή τη στιγμή ο resident chef στο Hyatt Regency Casino στη Θεσσαλονίκη και στο καζίνο και στο ξενοδοχείο κανονικά και σε όλα τα εστιατόρια του ξενοδοχείου. Όπως σας είπα, είναι και πιο πολύ γραμμένο chef για τα εστιατόρια αυτά στη Βόρεια Ελλάδα. Πέραν τούτου, είναι διεθνώς λαγωδισμένος και τελευταία είναι πλέον και πρέσβης της UNESCO για τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα, τώρα που η Θεσσαλονίκη ήταν πρωτεύουσα γαστρονομία τη UNESCO. Μάλιστα. Είναι λοιπόν ένα σεφ ο οποίος όποια πέτρα σηκώσει σε οτιδήποτε σημαντικό γίνεται, είναι από κάτω. Θα θυμάστε ίσως ότι σε κάποια στιγμή φιλοξενήσαμε και την πρόεδρο της Δημοκρατίας στο μαγαζί πριν από 2 χρόνια. Φυσικά πίσω και από αυτό ήταν ο Απόστολος Αλτάνης. Έτσι, σωστά. Και μπορούν, κύριε Τουρκίδη, βέβαια, όπως λέμε τώρα, να δώσουν το παρόν φυσικά και οι πολίτες, έτσι ώστε να γευματίσουν, έτσι, να γνωρίσουν φυσικά και τις δημιουργίες που θα δημιουργήσει ο Executive Chef, έτσι. Θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο έχουν κάνει στην πόλη. Ένας σεφ που μας κάνει τη τιμή να είναι μαζί μας. Έχουμε και την τιμή να το λέμε και φίλος στο Ψαράκι, καθώς συνεργαζόμαστε μαζί πέραν των 5 ετών. Αλλά πραγματικά θα είναι μια εντυπωσιακή βραδιά με 5 πιάτα, 5 κρασιά της Βιβλίας Χώρας και ένα pairing menu, δηλαδή, το οποίο και στο στήσιμό του και στις υφές του και φυσικά στη γεύση του θα είναι κάτι τελείως ξεχωριστό από τα καθιερωμένα. Έτσι. Φυσικά, όσοι επιθυμούν μπορούν να δώσουν το παρόν αύριο στις 8 η ώρα το απόγευμα. Θα ξεκινήσουμε, θα λειτουργήσει ως εξής. Καλό θα είναι οι θεατές που μας ακούν να κάνουν τηλέφωνο και να κλείσουν το τραπέζι τους. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι ενός τέτοιου επίπεδου πιάτα χρειάζονται μια συγκεκριμένη προετοιμασία. Ο τρόπος λοιπόν που θα γίνει το μενού θα είναι ανα group, δηλαδή κατά τις 8 θα βγει η πρώτη φάση των πιάτων και οι υπόλοιποι που θα έρθουν στις 8.30-9 παρά θα περιμένουν λίγο μέχρι τις 9 για να ξεκινήσουν μαζί πολλά τραπέζια, γιατί είναι αδύνατο να σερβίρεις ένα τέτοιο μενού με 6 κόρσεις ουσιαστικά σε κάθε έναν που θα έρχεται στο τραπέζι. Συνεπώς θα βοηθήσει πάρα πολύ κρατήσει να γίνουν εγκαίρως για όσους θέλουν για να μπορέσουμε να οργανώσουμε μια ροή πρέπουσα του όλου μενού. Μάλιστα. Κύριε Τουλκίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε τους συμπολίτες και να τους προσφέρουμε κάτι τελείως ιδιαίτερο. Έτσι, καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.